Ρόδων, Σάββατο 12 Απριλίου, μια βραδιά στην οποία συνευρίσκονται σε μια από τις λίγες ροκ σκηνές της Αθήνας 4 νέα ελληνικά ροκ συγκροτήματα. Εγώ είμαι ο Μιχάλης, τραγουδάω στους Flowers of Romance. Και εγώ είμαι ο Βασίλης και τραγουδάω στους Drums and Stories. Οι άλλοι δύο είναι η Bella Union και η Εκοτά του. Υπάρχουν άλλα είδη μουσικής τα οποία έχουν έτσι μια ανωδική τάση και το ελληνικό ροκ, είτε ελληνόφωνο είτε αγγλόφωνο, ξαφνικά δεν έχει καμία θέση μέσα στην ελληνική πραγματικότητα. Πράγμα το οποίο είναι παράλογο βέβαια, γιατί πάρα πολλά παιδιά ασχολούνται με αυτό το πράγμα και νομίζω ότι τα αφήνουν απ' έξω. Είναι περισσότερο θέμα του πώς το κυνηγάς ο ίδιος. Και έχω βαρεθεί να ακούω, ας πούμε, διάφορα ελληνικά συγκροτήματα να γκρινιάζουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Εντάξει, η κατάσταση τη βλέπουμε όλοι γύρω μας. Ξέρουμε τι συμβαίνει. Από εκεί πέρα είναι ο καθένας τι μπορεί να κάνει και τι θέλει να κάνει. Εσείς πάντως είστε αισιόδοξοι. Αισιόδοξοι όσον αφορά τη δουλειά που έχει ο καθένας και το πώς θέλει να την προωθήσει. Όσον αφορά την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Αφήνω ένα ερωτηματικό. Υπάρχουν οι τρόποι και τα ελληνικά συγκροτήματα πια βγαίνουν έξω στην Ευρώπη. Δουλεύουμε με Ευρωπαίους, επειδή θέλουν οι ίδιοι. Και νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τα ξένα συγκροτήματα. Κυρία Εύκα Σαπίδου, από τους Εκοτά του, τα είπα καλά? Πάρα πολύ καλά. Εκοτά του, οι οποίοι πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή, τι έχουν κάνει, τι κάνουν, τι σκοπεύουν για το μέλλον? Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τέλος μιας ηχογραφήσεως, στην έκδοση, στο τέλος της εκδόσεως ενό single. Περιμένουν να βγει ένας δίσκος, σε CD, με 10 κομμάτια. Υπάρχουν ταλέντα, δεν υπάρχει πρόθεση. Η Φέμ τι κάνει αυτό? Ό,τι καλύτερο μπορεί. Ό,τι καλύτερο μπορεί ως ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία και όχι ως πολυεθνική. Την παραγωγή για το δίσκο μας την κάναμε στην Αγγλία και μας άκουσαν αρκετοί άνθρωποι εκεί και πώς να το πω, μας δέχτηκαν πολύ πιο καλά από ό,τι περίμενα.